σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε ένα live news για απογευματινή σας ενημέρωση. Εδώ είμαστε και σήμερα Τετάρτη, κάπου στη μέση της εβδομάδας, και θα κάνουμε μια πολύ όμορφη κουβέντα. Δέσποινα Μπλούκου μαζί μου, υγιεινολόγος. Ξέρετε, κάνουμε αρκετές θεματολογίες στο τελευταίο διάστημα με τη Δέσποινα. Την καλωσορίζω. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Αλλά η μία θεματολογία καλύτερη από την άλλη και με θέματα τα οποία νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν τα γνωρίζουμε και καλό είναι να μαθαίνουμε. Λοιπόν, σχολικά και ηλικία και τι πρέπει να προσέχουν οι μαθητές. Λοιπόν, ξεκινάω τη συζήτηση με την ερώτηση που σου έκανα. Εάν εγώ αύριο το πρωί, σαν Χριστίνα, πάω σε ένα σχολικό κηλικείο, ποια είναι αυτά που θα πρέπει να υπάρχουν και αυτά που δεν θα πρέπει να υπάρχουν? Και θα βρω περισσότερα από αυτά που δεν πρέπει να υπάρχουν σε ένα κηλικείο? Αυτό υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Ωστόσο, ας ξεκινήσουμε από τις βάσεις, ότι η υγεία των παιδιών στη σχολική ηλικία καθορίζεται από διάφορους παράγοντες. Σωστά. Ένας από αυτούς είναι το να καταναλώνουν θρεπτικά, ασφαλή τρόφιμα, τα οποία δεν τους δημιουργήσουν κανένα απολύτως πρόβλημα και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη καλών συνηθειών, υγιεινών συνηθειών. Τώρα, όσον αφορά τα σχολικά κηλικεία, κάτι το οποίο είναι αρκετά πολυσύνθετο, γιατί και οι ιδιοκτήτες των κηλικίων έχουν να αντιμετωπίσουν κάποιες προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές ξεκινούν στο ότι έχουν να λειτουργήσουν μια επιχείρηση τροφίμων μέσα σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης, το οποίο δεν είναι αρκετά συνηθισμένο. Δεύτερον, πρέπει να παρέχουν ασφαλή, θρεπτικά και υγιεινά τρόφιμα στα παιδιά και φυσικά να αποτελούν και ανταγωνιστικοί στην αγορά. Ναι. Στην αγορά που υπάρχει έξω από το κηλικείο, σε κάποιο ενδεχομένως κοντινό κατάστημα. Σωστά. Ωστόσο, τα κηλικεία έχουν συγκεκριμένα είδη προϊόντων τα οποία μπορούν να προσφέρουν. Τα οποία πρέπει να είναι με βάση το ελαιόλαδο, πρέπει να μην έχουν πρόσθετα ζάχαρα και διάφορα άλλα γλυκαντικά. Θα πρέπει να έχουν κάποιες προδιαγραφές δηλαδή, ώστε να γίνονται δεκτά στο να πωλούνται σε ένα σχολικό κηλικείο. Οπότε, ξεκινάμε αρχικά από την καθαριότητα ενός σχολικού κηλικείου, που είναι η βάση μας, και ύστερα πηγαίνουμε στα προϊόντα τα οποία επιλέγει να δώσει στα παιδιά που βρίσκονται στο σχολείο. Στην παραλαβή των πρώτων υλών, είχαμε πει τις συγκεκριμένες θερμοκρασίες που πρέπει να τηρούνται. Σωστά. Σωστούς χειρισμούς από το προσωπικό, ενδυμασία που πρέπει να φοράει ο υπάλληλος που δουλεύει μέσα στο σχολικό κηλικείο. Και τώρα πάμε να δούμε τα προϊόντα τα οποία κάνει και επιτρέπεται να παρέχει ένα σχολικό κηλικείο. Ξεκινάμε με τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά, έτσι, το πιο σημαντικό από όλα, ειδικά για τα παιδιά μικρής ηλικίας. Εδώ γελάς, γιατί θα γελάσω κι εγώ. Γιατί πιο παιδί επιλέγει φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εντάξει, αυτό είναι όμως η βάση της πυραμίδας μας, οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτό. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά σε ατομικές μερίδες. Υπάρχουν στα κηλικία? Υπάρχουν. Έχω καιρό να πάω, αλλά σίγουρα υπάρχει. Και εγώ έχω να πάω καιρό. Υπάρχει όμως, αν κάποιος θέλει να φάει ένα μήλο, π.χ. παραδείγματος χάρη, ναι, θέλω να πω ένα οποιοδήποτε φρούτο. Τα κηλικεία κανονικά πρέπει να παρέχουν στα παιδιά φρέσκα φρούτα και λαχανικά, είτε είναι κομμένα σε ατομικές μερίδες, είτε σε φρουτοσαλάτα, σε σαλάτα φρέσκων λαχανικών, την οποία φυσικά δεν πρέπει να υπάρχει προσθήκη αλατιού στη σαλάτα αυτή. Θα πρέπει να υπάρχουν χυμή πορτοκαλιού ή άλλων φρούτων χωρίς επίσης προσθήκη επιπλέον ζαχάρων ή γλυκαντικών. Ακόμα και τυποποιημένη χυμή, οι οποίοι πολλούνται, πρέπει να είναι μέχρι 250 ml. Και επίσης πρέπει να μην έχουν επιπλέον συντηρητικά, ζάχαρα, οτιδήποτε άλλο δηλαδή μπορεί να επιβαρύνει τη θρεπτικότητα του προϊόντος. Ζάχαρη, μεγάλο. Ναι, ζάχαρη, μεγάλο κεφάλαιο. Μεγάλο κεφάλαιο. Έτσι ακριβώς. Και μετά συνεχίζουμε με τα γαλακτοκομικά, τα γαλατάκια σε μικρή συσκευασία, σοκολατούχο γάλα επιτρέπεται, αλλά με χαμηλά λιπαρά και μέχρι συγκεκριμένα ml. Δηλαδή σε όλα έχουμε κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Ναι, μεν μπορούν να υπάρχουν, ωστόσο να μην υπάρχει και υπερκατανάλωση. Υπερκατανάλωση. Ναι, και συγκεκριμένες προδιαγραφές.
Μετά μπορούμε να δούμε φυσικά και τα αγαπημένα σε όλων, τυρόπιτες, πίτσα, αλλά και αυτά με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δηλαδή, η τυρόπιτα θα πρέπει το φύλλο της, η λιπαρή ουσία που θα έχει, να είναι με βάση το ελαιόλαδο. Δεν επιτρέπεται η ζύμη σφολιάτας. Θα πρέπει το βάρος, το συνολικό, το 40% να είναι τυρί. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε λίγο τυρί και το υπόλοιπο είναι σφολιάτα, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει. Στην πίτσα, η βάση της πίτσας να αποτελείται από αλεύρι, αυγά, γιαούρτι, αλάτι και διάφορα μυρωδικά βότανα. Δηλαδή μιλάμε για συγκεκριμένες λεπτομέρειες, τις οποίες αυτοί που έχουν σχολικά ηλικία πρέπει να τα γνωρίζουν, αλλά και τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν να κάνουν κάποια επιλογή από το σχολικό ηλικίο πρέπει και αυτά να είναι προσεκτικά στις επιλογές τους. Υπάρχει κάπου το οποίο να είναι γραμμένο στο κηλικείο όταν το παιδί πηγαίνει και διαλέγει? Κανονικά, και ναι. Και βάζω το κομμάτι και της αλλεργίας μέσα από αυτό που μου είπες. Σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Κανονικά πρέπει να υπάρχει λίστα με τα προσφερόμενα είδη και τα προσφερόμενα είδη φυσικά να είναι με βάση την νομοθεσία αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή. Επίσης, στην πίτσα δεν μπορεί να υπάρχει χρήση σάλτσας και αλαντικών. Δηλαδή πρέπει να έχει τυρί, διάφορα λαχανικά, έχουμε κάποιες δικλίδες και εκεί. Αλλά αν πάμε μετά να δούμε και τα σάντουιτς. Τα σάντουιτς, αν θέλουμε να βάλουμε συνδυασμό κάποιου αλαντικού, μπορούμε να βάλουμε μόνο βραστή γαλοπούλα. Δηλαδή όσο το δυνατόν λιγότερο επιβλαβή θρεπτικά τρόφιμα τα οποία μπορούμε να διαλέξουμε. Αντιθέτως, αν θέλουμε να διαλέξουμε ένα σάντς το οποίο θα είναι γλυκό, που ζητάνε πολλά παιδιά, δεν θα επιλέξουμε να βάλουμε μερέντα. Θα επιλέξουμε να βάλουμε μία κουταλιά μέλι ή μέλι με ταχίνι. Οι ξηροί καρποί επίσης δεν μπορούν να έχουν προσθήκη αλατιού. Δεν πρέπει να είναι τηγανισμένοι. Δηλαδή, ξεκινάμε μια βάση δεδομένων που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί ξεκινάνε τα παιδιά να έχουν υγιεινές συνήθειες από το σχολείο. Δηλαδή, και το παιδί, αν δεν βρει το κακό εντός εισαγωγικών τρόφιμο, το λιγότερο θρεπτικό, και συνηθίσει σε ένα εύρος τέτοιων τροφίμων, νομίζω ότι είναι πολύ σωστό. Ναι. Επίσης, απαγορεύονται τα κρουασάν, τα μπριός, τα ψωμάκια, τα γλυκά δηλαδή, τα πυροσκή, αναψυκτικά, τσίχλες, καραμέλες. Πότε ξεκίνησε αυτή η αυστηροποίηση του μέτρου των κηλικιών? Έχει αρκετά χρόνια. Έχει αρκετά χρόνια, φυσικά. Ναι, δεν είναι κάτι πρόσφατο. Ωστόσο, πολλοί ίσως να μην το γνωρίζουν. Ναι, αυτό να επισημάνουμε. Γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει σωστή ενημέρωση και για τους γονείς και για τα παιδιά. Φυσικά, οι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν σχολικά ηλικία πρέπει να το γνωρίζουν και να το τηρούν με βάση την νομοθεσία. Επίσης, όσον αφορά τον καφέ, ο καφές επιτρέπεται να πωλείται μόνο στο προσωπικό του σχολείου. Όχι στα παιδιά. Όχι στα παιδιά. Επίσης, το τσάι σε δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης μπορείτε να δίνετε αφέψιμα από διάφορα βότανα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες δικλείδες. Αποτροπή των κακών συνήθειών μέσα εντός του σχολικού χώρου. Έτσι ακριβώς, ναι. Ακόμα και τα ενισχυτικά γεύσεις που μπορεί πιθανόν να υπάρχουν σε διάφορες ζύμες, και αυτά απαγορεύονται. Οπότε, βάζοντας μια λίστα με αυτά που πρέπει και αυτά που δεν πρέπει να καταναλώνονται από τα παιδιά και να υπάρχουν στο σχολικό κηλικείο, μπορούμε να δούμε τις προδιαγραφές των προϊόντων που χρειαζόμαστε ώστε να κάνουμε σωστές επιλογές. Και φυσικά οι καταστηματάριες να γνωρίζουν τι πρέπει να προσφέρουν στα σχολικά ηλικία. Οτιδήποτε άλλο θελήσουν οι ίδιοι οι γονείς να δώσουν στα παιδιά τους, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το σχολικό ηλικίο όμως, που βρίσκεται εντός του χώρου, θα πρέπει να κρατάει αυτές τις προδιαγραφές προς αποφυγή κακών συνηθειών στα παιδιά. Αν εσείς θέλετε να το δώσετε 10 κουρασάν να πάρει μαζί, κάντε το. Αλλά το σχολικό ηλικίο δεν είναι αυτή η δουλειά του και δεν κάνει πλέον. Και να τονίσω και κάτι άλλο για την τσίχλες που είπες. Για δύο λόγους. Τον έναν τον είπα εγώ έτσι να σπάσω λίγο το κλίμα. Και το δεύτερο, φυσικά, ότι περιέχει ζάχαρη από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, και αποκλείεται από διάφορα τα παιδιά. Διάφορα γλυκαντικά, ναι. Έτσι. Οπότε πηγαίνουμε πιο συντηρητικά στα σχολικά ηλικία. Και καλό είναι τα παιδιά μας να μπορούν να
εντάσσουν έτσι υγιεινές συνήθειες στην καθημερινότητά τους, να γίνεται συνήθεια. Ακριβώς. Και κλείνω και σε αποχαιρετώ και σε ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ευρωπαϊκό σχολείο. Θέλουμε πάρα πολλά χρόνια για να φτάσουμε αυτά τα μοντέλα του πρωινού, του μεσημεριανού και τα παιδιά να τρέφονται σωστά εντός του σχολικού χώρου, χωρίς να υπάρχουν όλα αυτά που προαναφέρουμε στη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε.